μια πολύκλωτη υπόθεση υπεξαίρεσης ποσού ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ με κατηγορούμενους πρώην διευθύντρια και άλλα στελέχη τράπεζας στη Μεσσηνία, η οποία αποκαλύφθηκε το 2011, επρόκειτο χθες να εκδικαστεί από το πενταμερές εφετείο κακουργημάτων πατρών. Εκφωνήθηκαν τα ονόματα των μαρτύρων στην υπόθεση, αλλά λόγω παρέλευσης του ωραρίου η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 29 Γενάρη 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι από το 2003 μέχρι και το 2006 φέρεται να ευθύνονται για την αφέμαξη ποσού 1,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ενδεικτικό είναι ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικής Επιθεώρησης της Τράπεζας διαπίστωσαν ότι μόνο από 2 λογαριασμούς πελατών είχαν πετάξει γύρω στα 700.000 ευρώ.